Αρνείται κατηγορηματικά τη δωροληψία και την παράβαση καθήκοντο ο 47χρονο αξιωματικό του λιμενικού, που αφέθηκε ελεύθερο το μεσημέρι μετά την απολογία του. Ήμουν κάπως λίγο φοβισμένο, μια και γνώριζα για τον κατηγορούμενο, από τα δημοσιεύματα. Ε, δεν ευσταθούν και δεν είχαν καμιά σχέση στην πραγματικότητα όλα αυτά που αναφέρθηκαν σε εφημερίδες ή στον ηλεκτρονικό τύπο ε, με τη δικογραφία. Ε, θεωρώ και γι' αυτό το λόγο και η κυρία Ανακρίτρια με την εισαγγελέα, την κυρία Σαγγελέα επέβαλαν του περιοριστικού όρου. Όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με την Ανακρίτρια, εμφανίστηκε μετανιωμένο, δηλώνοντα άγνοια για το γεγονό ότι η συμπεριφορά του θα τον οδηγούσε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Κατέστρεψα τη ζωή μου για μερικέ δεκάδε κούτε τσιγάρων, τα οποία δεν διακινούσα, αλλά τα προόριζα για προσωπική χρήση μου και τους το του σταθμού που εργαζόμουν. Ο ίδιο υποστηρίζει ότι το μόνο που έκανε ήταν να δέχεται ω δώρο από κάποια πληρώματα κούτε με τσιγάρα, τα οποία μοιραζόταν με τους συναδέλφους του συναδέλφου του, υποστηρίζοντα ότι πρόκειται για κοινή πρακτική ναυτική να δίνουν τσιγάρα ω δώρο στου λιμενικού. Ο ίδιο αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει εισπράξει χρήματα. Αυτό είναι κανόνα, αυτό είναι δεδομένο, είναι καθημερινή πρακτική, είναι συνθήκη, είναι κανόνας αυροφροσύνης μεταξύ των λιμενικών, επειδή πήρε κάποιες κούτες τσιγάρα. Ο λιμενοσταθμάρχης στην απολογία του χαρακτήρισε όσα του αποδίδονται ως ασήμαντες παρατυπίες, δηλώνοντας υπηρέτης της δικαιοσύνης και της ασφάλειας, με τους συνηγόρους του να κάνουν λόγο για διονγκωμένη δικογραφία που δεν αντιστοιχεί στα πραγματικά περιστατικά. Δεν ευσταθούν τα δύο κακουργήματα, ασκήθηκε δίωξη κακοκληματική, αλλά όλα αυτά είναι στάδιο της ανάκρισης και θεωρώ ότι και η πορεία της υπόθεσης θα μπορέσει να οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια. Σε βάρος του 47χρονου επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της καταβολής εγγύησης. Με την υπεράσπιση του ωστόσο να εμένει ότι οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίε, οι καταγραφές των επαφών και των συναντήσεών του θα απορριφθούν από το δικαστήριο όταν καταπέσουν σύμφωνα με τους ίδιους οι κακουργηματικέ διώξει που έχουν ασκηθεί.